στην κοινωνία και να ψηφιστεί το μνημόνιο, με το κυβερνών κόμμα να απαντά πως φαίνεται ότι εκτός των άλλων η ακροδεξιά συνιστόσα της Νέας Δημοκρατίας έχει αναλάβει και το γραφείο τύπου του κόμματος. Στη Βουλή μας περιμένει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Μάκης Μπαλαούρας, ο οποίος βρισκόταν στην έδρα. Και κύριε Μπαλαούρα, εσείς είστε μάρτυρας στο επεισόδιο, γιατί τα είδατε όλα ξεκάθαρα. Τι ακριβώς έγινε? Βεβαίως, όπως είπατε και εσείς στο ρεπορτάζ, και συνηθίζεται αυτό από βουλευτές όταν έρχονται στην αίθουσα να περνάνε από τους διαδρόμους για να κάθουν στο έδρανό τους. Στην προκειμένη περίπτωση, την ώρα που έτυχε να μιλάει ο Κασιδιάρης, πέρασε ο κύριος Δένδιας. Του έκανε αυτό το οποίο δείξατε προφανώς το δείξατε και στη τηλεόρασή σας, και μετά τον έσπρωξε με συνέπεια να πιστοχωρήσει από τη σπρωξά ο Δένδιας και να πέσει στο επόμενο έδρανο. Προσπάθησα εκεί την ώρα να... Τον έσπρωξε, κύριε Μπαλαούρα, και έπεσε στο πίσω τον έδρανο. Τον έσπρωξε, ναι, με συνέπεια σας είπα να πιστοχωρήσει γερμένος προς τα πίσω ο κύριος Δένδιας. Τώρα έγινε μια προσπάθεια μεγάλη από μέρους μου. Το πρόβλημα ήταν ότι ήθελα να αποφύγω τη γενικότερη σύναξη μεταξύ των βουλευτών, γιατί είχαν σηκωθεί πάρα πολύ και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και από άλλα κόμματα, και να πετάξω βεβαίως τον υβριστή της Δημοκρατίας, τον Τραμπούκο και τον φασίστα Κασιδιάρη μαζί με τους ομοίους τους από την αίθουσα των συνεδριάσεων. Γι' αυτό άλλωστε, όπως το αναφέρατε και εσείς, είπα ότι μολύνουν το κοινοβούλιο. Και θα έπρεπε να πω περισσότερα ότι μολύνουν τη δημοκρατία, είναι το αυγό του φιδιού που εκολάπτεται προκειμένου να καταλύσουν την ελευθερία και τη δημοκρατία που με τόσες θυσίες ο ελληνικός λαός έχει κατακτήσει. Θέλω να προσθέσω επίσης ότι ο Κασιδιάρης, βγαίνοντας μετά από την αποβολή μου έξω, δήλωσε στους δημοσιογράφους κάποια αδελφή και έφυγα. Αν λοιπόν αυτό είναι επίπεδο ενός οποιοδήποτε πολίτη, ας το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Και θέλω να πω με πολύ έτσι, με πολύ οδύνη θα έλεγα, για τις συγκεκριμένες στιγμές που υπόθηκαν, ενώ στο κοινοβούλιο όλες οι πτέρυγες, όπως είπατε και εσείς στο ρεπορτάζ σας, ομόφωνα δεχτήκανε τις προτάσεις μου. Πρώτον, να αποβληθεί ο Κασιδιάρης. Δεύτερον, να υπάρξει μορφή όχι μόνο στον Κασιδιάρη αλλά και στην υπόλοιπη ομάδα της Χρυσής Αυγής. Και τρίτον, να αποβληθεί τελικά όλοι, επειδή επιμένανε και ρίχναν και άλλοι μπουκάλια με νερό, όχι μόνο ο Κασιδιάρης, από όλη την κοινοβουλευτική ομάδα. Όχι όλοι, αλλά από το μέρος της πέφτανε και μπουκάλια με νερό και σπρωξίματα και τα λοιπά από την πλευρά της Χρυσής Αυγής. Και μου κάνει με οδύνη, το λέω ξανά τη λέξη, εντύπωση, μόλις πληροφορήθηκα ότι έχει βγάλει ανακοίνωση η Νέα Δημοκρατία που τορπιλίζει αυτό το οποίο καταφέραμε σήμερα, την ενότητα του δημοκρατικού τόξου απέναντι στους τραμπούκους και στους φασίστες, την τροπηλίζει με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, υπονοώντας ότι η Χρυσή Αυγή και οι Κασιδιάριδες διευκολύνουν το ΣΥΡΙΖΑ για να περάσει τα μέτρα. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία, στο άγχος της και στο πρόβλημα το μεγάλο της στρατηγικής της πώς το λένε, αδυναμίας να εκφράσει κάτι πολιτικά, πέφτει σε τέτοιες καταστάσεις που υπονοβεύουν τελικά τελεία τη δημοκρατία μας και αυτό το οποίο προσπαθούμε να καταφέρουμε. Κύριε Μπαλαούρα, εγώ θυμάμαι ένα αντίστοιχο περιστατικό με τον Πύρο Δήμα, ήταν βουλευτής του Πασόκο, που κινήθηκαν χρυσαυγίτες εναντίον του. Όμως αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, και όπως μας είπατε κι εσείς, καθώς υπήρξε χτύπημα, απόθυση του κυρίου Δένδια, δεν έχει ξανασυμβεί, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ, τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική Βουλή. Πώς μπορεί η Βουλή να προστατευτεί από τέτοιου είδους συμπεριφορές? Είπατε για την αποπομπή, για τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την Επιτροπή. Από εκεί και πέρα όμως, τι άλλο?
Κοιτάξτε να δείτε, ήδη μετά από την απόφαση του σώματος θα παραπευθεί ο Κασιδιάρης στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Υπάρχουν συγκεκριμένες πειθαρχικές ποινές και από αποβολή από την αίθουσα σε διάφορες φάσεις συνεδριάσεων, μπορεί να είναι στις επιτροπές αλλά μπορεί να είναι και στην Ολομέλεια. Είναι σαφής ο κανονισμός επάνω σε αυτά και επίσης υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά με τη Χρυσή Αυγή. Σας θυμίζω, δεν μας κάνει εντύπωση, εμένα μου κάνουν άλλα πράγματα εντύπωση, αυτοί είναι στημένοι να υπονομεύσουν τη δημοκρατία, θέλουν να ακολουθήσουν το μοντέλο του Χίτλερ και του Μουσολίνη στις δύο χώρες, η Γερμανία και η Ιταλία, δηλαδή υπονόμευση του πολιτικού συστήματος και μέσα στα προβλήματα τα οποία νιώθει να μπορέσει, ας πούμε, να τους αγκαλιάσει, να τους αναδείξει δύναμη που μετά θα την καταλύσουν τη δημοκρατία, καταλύσουν τις ελευθερίες του λαού, θα κάνουν πολέμους, θα κάνουν ρατσισμούς, θα κάνουν Auschwitz κτλ. Αυτή είναι η ιδεολογία τους, αυτή είναι η συμπεριφορά τους. Δεν απορώ για αυτούς. Εδώ πρέπει βεβαίως να θωρακιστούμε όλοι μας, όλοι μας όμως. Δεν μπορεί κάποιο κόμμα όπως συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία να βγαίνει και να λέει αυτά τα οποία εμένα με οδύνει, τα άκουσα από τους συναδέρφους. Μάλιστα. Κύριε Μπαλαούρα, ωστόσο να θυμίσουμε ότι υπάρχει και μία δίκη η οποία σέρνεται για δύο χρόνια και δεν έχει ολοκληρωθεί. Βεβαίως, η δίκη, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Σας θυμίζω ότι ενώ η δίκη όταν άρχισε γινόταν κάθε τρεις μήνες, έτσι, με παρέμβαση του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης του Νίκου του Παρασκευόπουλου, βρέθηκε άλλη αίθουσα και συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Όμως και πάλι είναι αργή η διαδικασία. Και εδώ πρέπει να απευθυνθείτε το ερώτημα στους λειτουργούς της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη πρέπει κυρίως σε αυτά τα μεγάλα ζητήματα που δεν αφορούν απλώς δικαστικά θέματα, αφορούν εθνικά θα έλεγα θέματα, να παρεμβαίνει πολύ πιο έγκαιρα και πολύ πιο αποφασιστικά και να προχωράει τις υποθέσεις που αναλαμβάνει. Είτε αυτές αφορούν αυτούς τους φασίστες, είτε αφορούν τα σκάνδαλα και, και τη λαιλασία του εθνικού πλούτου και του ελληνικού λαού. Κύριε Μπαλαούρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στο κεντρικό δελτίο. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.